GRD Real. Αληθινή ιστορία. Με τον Ευάγγελο Μπεξή και την Ιωάννα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του GR Discovery. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αληθινή ιστορία με την Ιωάννα Παπαμιχαήλ και τον Ευάγγελο Μπεξή. Καλησπέρα Ευάγγελε. Καλησπέρα Ιωάννα. Πώς είσαι? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και από ό,τι είδα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Πάρα πολλά και σχόλια που χρήζουν διευκρίνηση. Οπότε, από πού να το πιάσουμε λοιπόν σήμερα? Θα ξεκινήσω με τα πιο απλά. Πιο εύκολες ερωτησούλες για να πάμε σιγά σιγά κλιμακωτά όπως αρέσει κιόλας. Για να δούμε τις απλές ερωτησούλες, λοιπόν. Γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτό που φαίνεται απλό έχει άλλα πολλά από πίσω. Για πάμε. Ναι. Ο 16άκτινος ήλιος του Άργους που δανείστηκε η Μακεδονία συμβόλιζε κάτι? Αυτό είναι από την προηγούμενη μας εκπομπή, καθώς οι φίλοι ακροατές μας στέλνουν τα ερωτήματά τους συνεχώς. Οπότε ας ξεκινήσουμε να αποσαφηνίζουμε κάποια ζητήματα από την προηγούμενη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον ήλιο λοιπόν. Mm-hmm. Ο καλούμενος ήλιος Βεργίνας. Όπως είπαμε την προηγούμενη συνέντευξή μας, ομιλία μας, όπως θέλουμε το λέμε, ξεκίνησε από το Άργος. Ο καλούμενος 16άκτινος ήλιος, το Άργος της Πελοποννήσου. Έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με το λεγόμενο ρόδακα. Ο ρόδακας χρησιμοποιείται κατά κόρον στη Μυκηναϊκή περίοδο. Του τέστην με τις σημαντικές ονολογίες από το 1600 μέχρι το 1100. Ο ρόδακας σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στη γνώση, συμβολίζει τον ήλιο. Άρα, ο ήλιος, όπως λέγεται της Βεργίνας, το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας, συμβολίζει τον ήλιο με 16 ακτίνες. Και εκεί, προς το παρόν, σταματάμε. Γιατί 16? Έλα, δεν την περίμενα. Γιατί 16? Είπα, εγώ δεν τα ξέρω όλα. Μέχρι εκεί ξέρω. Καλά. Να πάω τότε στο επόμενο ερώτημα. Λοιπόν, για ποιο λόγο... Καθίστε και σκεφτείτε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε, μας σημαίνει τροφή δεν θα δίνουμε. Το 16 διαιρείται στο 8 και το 8. Από ορισμένα πράγματα. Το 16 διαιρείται στο 8 και το 8. Το 16 κάνει ένα άθροισμα 6 και ένα 7. Το τέστην φτάνει στον αριθμό 7. Εξού και σεπτός. Αλλά τα δύο οχτάρια περί των οποίων ομιλήσαμε στην αρχή, που είναι χωρισμένο γιατί ουσιαστικά είναι δύο οχτάρια. Ο ήλιος Βεργίνας με ένα κέντρο. Άρα 8 και 8 ακτίνες και ένας κεντρικός κύκλος που είναι η μονάς. Αυτό ολοκληρώνει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό είναι κυκλικό. Ο κύκλος στην πραγματική μυητική του σημασία συμβολίζει την αέναη ηρωή. Αλλά όπως καλά ξέρεις Ιωάννα, επειδή έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, μέχρι ενός σημείου θα πούμε πράγματα. Και υπάρχει λόγος για αυτό. Mm-hmm. Όποιος θέλει να προχωρήσει πιο πολύ και όποια θέλει να προχωρήσει πιο πολύ, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται θυσίες. Δεν έτσι απλά, χρειάζεται ενδιαφέρον πραγματικό. Μπορούμε να προτείνουμε και κάποια βιβλία ώστε οι φίλοι ακροατές να προβληματιστούν, να ψάξουν λίγο περισσότερο μόνοι τους. Εγώ θα σας πω για τα βιβλία που γνωρίζω και για αυτά τα οποία έχω εκδώσει. Mm-hmm.
Στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του Άινις, του φίλου μου, του Χούντα, ο οποίος έγραψε ένα μοναδικό βιβλίο με τίτλο «Κωδικός 9», όπου το 9, ξέρεις, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, μια και μιλάμε γενικά, αλλά και ειδικά. Επειδή από την πρώτη μου αυτή, από την πρώτη μας αυτή επικοινωνία, είχα πει ότι τραβάνε την τρίχα αρκετοί και την κάνουν τριχιά και κάποιοι δεν μιλάμε, οι οποίοι γνωρίζουμε πράγματα. Γι' αυτό το λόγο το είχα ξαναπεί, θα είμαι πάρα πολύ κουμπωμένο. Θα πετάω πράγματα όποτε πρέπει ή όποτε θεωρώ πως χρήζουν να ακουστούν. Μπορώ να πω, λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Το ηχόρ, το περιοδικό το οποίο ουσιαστικά εξέδωσα πριν από 21 χρόνια, έχει βγάλει τεράστιες αλήθειες. Έχει κάνει τεράστιες αποκαλύψεις. Εάν κάποιος έχει τα τεύχη του ηχόρ, μιλάμε για 21 χρόνια μέχρι τώρα βγαίνει, και μελετήσει αυτά τα άρθρα, τις έρευνες που είναι μικρά βιβλία, έχει να πάρει πάρα πολλά. Το ερώτημα είναι, το ψάχνει, το μελετά? Παραδείγματος χάρη για το δελφικό έψιλον έχουμε γράψει πάρα πολλά στο ηχόρ. Για τις μυστηριώδεις αδερφότητες, τις αρχαιότητες που φτάνουν και στη Φαραωνική Αίγυπτο έχουμε γράψει πάρα πολλά. Για τους διονυσιακούς αρχιτέκτονες έχουμε γράψει πάρα πολλά. Για μυστηριακά θέματα έχουν γραφτεί σελίδες του ηχόρ από ανθρώπους που δυστυχώς αρκετοί από αυτούς δεν ζουν πλέον, δεν βρίσκονται ανάμεσά μας. Εκπληκτικές έρευνες. Το αναζητάμε ή επαφιέμεθα σε εύκολες γνώσεις? Το βιβλίο που σας είπα πριν, ο κωδικός 9, από το εξώφυλλο ακόμα, δείχνει το τι σημαίνει το 9. Οι λέξεις 9 είναι εν παύλα. Αυτό το γράφουμε στο εξώφυλλο, γι' αυτό μπορώ να το πω εύκολα. Εν, άρα μονάς, παύλα, ναι. Που το ναι είναι ένα εν ανάποδο. Εν, ναι, α. Και το α είναι η μονάς πάλι. Άρα, η λέξη 9 σηματοδοτεί τα τρία, τις τρεις μονάδες. Οι τρεις μονάδες τι μας φτιάχνουν γραμμικά? Ένα τρίγωνο. Ποιον αριθμό μας δείχνουν? Μας δίνουν, με συγχωρείτε, τον αριθμό 111. Άρα η αριθμολογία σαφώς και είχε πολύ μεγάλη σημασία στους προγόνους μας, αλλά το να παίρνουμε την τρίχα και να την κάνουμε τριχιά ή να κάνουμε αριθμολεξία και όπου μας συμφέρει να βάζουμε τον ή, όπου δεν μας συμφέρει να τον βγάζουμε, όπου δεν μας συμφέρει να τον βάζουμε πτώση αιτιατική, όπου μας συμφέρει πτώση ονομαστική, δεν δείχνει σοβαρότητα. Επίσης, η ομοιχεία. Κάποιες λέξεις μοιάζουν. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δηλαδή, βρίσκουμε μια λέξη, θα σας πω κάτι που μου αρέσει, το ξέρουν λίγοι, το λέω στο στενό μου κύκλο. Κάτι μοιάζει, κάτι μπορεί να βγει, αλλά δεν σημαίνει πως είναι το ίδιο. Θα σας δώσω το παράδειγμα το οποίο για πρώτη φορά το καταθέτω δημοσίως. Η λέξη σαμουράι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το σαμουράι? Η σαμουράι, θα μπορούσα να σας πω εγώ σήμερα, είναι αυτοί που προέρχονται από τη Σάμο, από την ίσο Σάμο, και είναι ήρωες της Σάμου. Άρα ακούει η σαμουράι ο άλλος, γιατί κάτι τέτοια τρελά. Τα βλέπουμε καθημερινά και ξεφτιλίζουν την πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι ναι, στην Ιαπωνία είχαν πάει οι Έλληνες. Και είχαν πάει από την προϊστορία. Και έχουμε το εκπληκτικό βιβλίο των κυρίων Δωρικού και Χατζηγιαννάκη, Αϊνού,
το οποίο λέει ακριβώς αυτό. Μάλιστα δείχνουμε και την πορεία που πήγαν στην Ιαπωνία οι Έλληνες, τα ελληνικά πελασγικά φύλλα. Οι Σιδώνες, Μασαγέτες, Αρημασποί, είναι η πορεία αυτή, έχουν κάνει μια εκπληκτική έρευνα ο κύριος Δωρικός και ο κύριος Χατζηγιαννάκης μέσα στα βιβλία τους, που κάποια από αυτά έχω την τιμή να έχω εκδώσει και τους ευχαριστώ θερμά και τους δύο, αυτά τα δύο τεράστια ονόματα. Άρα, όταν θα πω εγώ ότι η ήρωες της Σάμου είναι σαμουράι, ευτελίζω, και θα γίνει και πιστευτό αυτό, ευτελίζω την πραγματικότητα. Και μετά δεν έχουμε καμία σοβαρότητα, καταλάβατε. Σας έδωσα ένα από τα πολλά παραδείγματα, αυτό που σας είπα, το λέμε μεταξύ μας, είναι η ομοιχεία. Άρα, μου λες, μίλα μας για τον, για το 16χρονο ήλιο. Και θα πρέπει εγώ να σου πω τώρα το 16, να σου κάνω μία αριθμολογική ανάλυση και να σε πάω σε κείμενα που θα μπορούσα να σε πάω στον Πλούταρχο, θα μπορούσα να σε πάω είτε στον, είτε στον Κρατήλο ακόμα του Πλάτωνος, θα μπορούσα να σε πάω λοιπόν στον Πλούταρχο, στο Περίσιδος και ο Σύριδος και να σου δώσω όντως στοιχεία αριθμολογικά που τα γράφει ο Πλούταρχος ή, ή το Περιδελφής. Όμως γιατί να το κάνω? Γιατί να το κάνω σε κάτι που ακούγεται σε όλους και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί? Ας γνωριστούμε καλύτερα. Δεν δίνεται έτσι η πραγματική γνώση. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο και έχω αποφασίσει αυτή την πορεία χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Εντάξει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος φίλος η Φίνη που έθεσε αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση για το δίσκο, για το δύσκολο, για τον ήλιο της Βεργίνας, τον καλούμενο, αυτή η απάντηση είπα ήδη πάρα πολλά. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, ξεκινήσαμε για κάτι απλό και έχει ένα τέτοιο βάθος που τι ακόμα δεν το εξερευνούμε κιόλας. Τι σου είπα? Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες, ναι. Εντάξει, όπως την προηγούμενη αυτή τη συνομιλία που είχαμε, μιλήσαμε για τον Αλέξανδρο και τη σπαρτιατική αγωγή του. Εντάξει. Mm-hmm. Έχουμε και μια αντίστοιχη ερώτηση. Ναι. Πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό είμαστε κοντά. Οκ. Να την ακούσουμε. Για ποιο λόγο από τα χρόνια της ιστορίας του Δημοτικού έχει προβληθεί ως άριστη η σχέση μεταξύ Αλεξάνδρου Αριστοτέλη και μάλιστα μας έχουν εμφυτεύσει πως ίσως η σπουδαιότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το μεγάλο του δάσκαλο. Και γιατί όχι. Να το συμπληρώσω. Και γιατί όχι ο υπηρώτης δάσκαλός του, γιατί μας ακούσανε, έτσι, αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα, και γιατί όχι ο υπηρώτης δάσκαλός του και η λακεδαίμονα παίδευσή του. Αυτή είναι η ερώτηση της φίλης ακροάτριας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω τώρα? Από πού να ξεκινήσω? Καταλαβαίνεις τώρα γιατί εγώ κάνω διαδικτυακά μαθήματα και επιλέγω τους ανθρώπους που θα περάσω την πιο βαθιά γνώση τώρα? Αγαπητοί Ιωάννα και φίλοι, να με τα συγχωρήσετε, είναι μια επιλογή. Γιατί ακριβώς πρέπει να προσέχουμε τι λέμε? Ας ξεκινήσουμε από τη σπαρτιατική αγωγή του Αλεξάνδρου. Πόσοι ξέρουν τι σημαίνει σπαρτιατική αγωγή? Την απάντηση μας τη δίνει πρώτα απ' όλα ο Πλάτων. Σε ένα έργο του που πάρτε και διαβάστε το όλο. Θέλετε γνώση? Πάμε λοιπόν. Διαβάστε όλο τον Πρωταγόρα και θα βρείτε την απάντηση σε αυτό. Γιατί να σας πω εγώ στο τάδι του Πρωταγόρα, δηλαδή θα σας δώσω ότι μας σημαίνει τροφή? Όχι, ψάχτε το εσείς. Εκεί λέει ακριβώς ποια είναι η πραγματική σπαρτιατική αγωγή και όχι αυτή η ανοησία την οποία θεωρεί ο πολύς ο κόσμος ως σπάρτη και σπαρτιατική αγωγή. Δηλαδή μια σκληρότητα, ένα μιλιταριστικό, καμία σχέση. Ναι, ήταν σκληρό, αλλά τι είναι ο πόλεμος για τους Σπαρτιάτες? Πρέπει να αναλύσουμε όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, άρα έχουν γίνει πάρα πολλές παρανοήσεις. Και είπες πριν για το γιατί ο Αριστοτέλης, έτσι αν κατάλαβα η αγαπητή ακροάτρια ρώτησε αυτό. Γιατί μας τονίζουν τόσο τον Αριστοτέλη? Ναι, και μας αποκρύπτουν όλους τους υπόλοιπους. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια κρίσιμη ερώτηση την οποία την έκανα στην προηγούμενη
συζήτηση που είχαμε. Ποια είναι η κρίσιμη αυτή η ερώτηση? Πού βρισκόταν ο Αριστοτέλης όταν τον φωνάζει ο Φίλιππος στη Μακεδονία? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Για να δούμε πόσο σημαντικός ή όχι ήταν ο Αριστοτέλης. Ξέρεις, αγαπητή Ιωάννα? Όχι, δεν το γνωρίζω. Πού ήτανε? Στην Αθήνα? Ήταν σε κάποια μεγάλη πόλη της Ιωνίας? Σε κάποια μεγάλη πόλη της Μεγάλης Ελλάδος? Πού ήταν? Μάλλον θα εκπλαγούμε από την απάντηση. Ήταν σε καμία φιλοσοφική μεγάλη σχολή? Γιατί έχει σημασία πού τον βρίσκει ο Φίλιππος και τον φωνάζει. Και πώς τον φωνάζει? Θα εκπλαγείτε. Βρισκόταν λοιπόν εντελώς απομονωμένος στη Μυτιλίνη και ασχολείται περισσότερο με την φαρμακολογία, γιατί οι γονείς τους είχαν σχέση με φάρμακα, βότανα και δηλητήρια. Εντάξει, διότι είχαν σχέση με τους ασκληπιάδες. Θες να προχωρήσω? Και από εκεί τον φωνάζει ο Φίλιππος. Ποιος μεσολαβεί στον Φίλιππο για να φωνάξει τον Αριστοτέλη? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα και μπορώ σήμερα να αποκαλύψω, θα το πω αυτό, ότι με να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, θα σας πω μόνο ότι κάποιος που ήταν υπεύθυνος στη Μικρά Ασία, δεν σας πω την πόλη του, το όνομά του ακόμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Είναι άγνωστος σε αυτούς που δεν ασχολούνται με μακεδονική ιστορία βαθιά και γενικότερη ιστορία της Ελλάδος. Είναι ένας πρώην ευνούχος, ο οποίος πρώην ευνούχος δολοφονεί, και μάλιστα δούλος αρχικά, δολοφονεί τον αφέντη του, παίρνει τη θέση του, γίνεται τύραννος σε μια πόλη της Μικράς Ασίας και παίζει διπλό παιχνίδι. Διπλό παιχνίδι με τους Πέρσες και με τους Έλληνες Μακεδόνες. Αυτός λοιπόν, ο περίεργος τύπος, έχει γνωριμία με τον Αριστοτέλη, τον οποίον και ουσιαστικά χρηματοδοτεί και υιοθετεί, γιατί έχει τους σκοπούς του. Τα ξέρετε αυτά? Κάθεστε στις καρέκλες σας. Σαν να στέλνει ένα δούριο ύπο στη μακεδονική αυλή. Μπράβο, Ιωάννα. Έβγε, Ιωάννα, χωρίς να το πω, το κατάλαβες. Μπράβο, αρχίζεις και μπαίνεις. Ναι, μας κάνεις έκρηξη στον εγκέφαλο με αυτά που λες όμως, και θέλουμε περισσότερα. Μα είναι, σου λέω, πάμε σιγά σιγά. Έχω δει πολλά αυτές τις δεκαετίες της ζωής μου και είμαι λίγο δύσπιστος με τον κόσμο, πρέπει να το πω. Και πάλι πολλά λέω. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Δεν θα πω τη συνέχεια, δεν θα πω τα ενδιάμεσα γεγονότα, τι έγινε κτλ. Χαίρομαι που μπήκες στο νόημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα σχόλιο, ακροατή. Δεν ξέρω αν απάντησα. Και γιατί. Εδώ μπαίνει το άλλο το κομμάτι, για να ολοκληρώσω, με συγχωρείς, με την... Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Η Ολυμπιάς, η οποία Ολυμπιάς προόριζε τον Αλέξανδρο για να γίνει αυτό που έγινε,
ήταν ένα σχέδιο. Άρα πρέπει να γυρίσουμε πάλι στην πρώτη εκπομπή μας, όταν μιλήσαμε για την ημιθεϊκότητα του Αλεξάνδρου. Η Ολυμπίας δεν μπορούσε να αφήσει την τύχη του Αλεξάνδρου στα χέρια του. Άρα, τοποθέτησε το συγγενή της, Λεωνίδα, ως βασικό παιδαγωγό του Αλεξάνδρου. Και του έδωσε αυτή την παιδεία την οποία ο Αλέξανδρος έλαβε. Το τι ακολούθησε στη συνέχεια και πώς ο Αριστοτέλης, όχι μόνο στον Αλέξανδρο, αλλά και σε λοιπούς βασιλικούς παιδες που το είπαμε, αναφερθήκαμε την προηγούμενη κουβέντα πάλι, έκανε πλήση εγκεφάλου αρχικά ή προσπάθησε να κάνει αρχικά πλήση εγκεφάλου, όπου μετά το θάνατο, μετά τη δολοφονία του Φιλίππου, ουσιαστικά στη Μακεδονία είναι ένα όνομα. Ένας είναι ο δυνατός. Το όνομά του είναι Αντίπατρος. Ο Αντίπατρος, όταν βλέπει ότι την Ολυμπιάδα δεν μπορεί να την κερδίσει, πολεμάει και την Ολυμπιάδα και τη Βασιλική Δυναστεία. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα. Αλλά είναι ένα παζλ. Και αν μπορείς να ενώσεις το παζλ, πρέπει να ξέρεις πού θα βάλεις τα κομμάτια. Δεν είναι εύκολο. Άρα, και σας είχα πει, ποια η σχέση του Αριστοτέλη με τον Αντίπατρο. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Ξέρετε ότι ο Αριστοτέλης πεθαίνει ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Αλεξάνδρου. Και λέω δολοφονία γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Είναι δολοφονία. Ο Αριστοτέλης, πώς να σας το πω τώρα, θα πρέπει να σας ρίξω τη βόμβα, να σας τη ρίξω με το γαντί εφόσον έχουν μαζευτεί στοιχεία. Οι βόμβες δεν έχουν εύκολο τρόπο. Λοιπόν, ακούστε, ξέρετε ότι έχει διασωθεί η διαθήκη του Αριστοτέλη μέχρι σήμερα? Και υπάρχει ο Διογέννης ο Λαέρθιος, ο οποίος μας την περισσώζει ολόκληρη. Ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε από την Ολυμπιάδα ως δολοφόνος του γιού της. Είναι καταγεγραμμένος στις πηγές. Ο χειρότερος εχθρός της Ολυμπιάδος και της Βασιλικής Δυναστείας είναι ο Αντίπατρος. Ο Αντίπατρος και όλη η γη του και οι κόρες του. Δηλαδή, Κάσανδρος, Ιόλας, Νικάνορ και βέβαια και οι υπόλοιπες οι κόρες τους. Όλο του, όλη δηλαδή η οικογένεια του Αντιπάτου ήταν απέναντι στην Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο. Το 334 ο Αλέξανδρος βγάζει ένα νόμο μέσω του οποίου ουσιαστικά καθαιρεί τον Αντίπατρο από διοικητή της Ελλάδος και της Ευρώπης. Και ζητά από τον Αντίπατρο να σπεύσει στη Βαβυλώνα για να απολογηθεί για όλα αυτά τις ανομίες τις οποίες έχει κάνει και για τις οποίες ανομίες τον έχει πληροφορήσει και τον πληροφορεί η μητέρα του, με την οποία ο Αντίπατρος βρίσκεται σε συγκρουσιακή πορεία συνεχώς. Ουσιαστικά ο αυτοκράτορας, γιατί αυτόν ο Αλέξανδρος, καλεί τον υφιστάμενο του που ο ίδιος Αλέξανδρος τον έχει τοποθετήσει, τον Αντίπατρο, στη Μακεδονία,
για να παρουσιαστεί μπροστά του και δίνει εντολή σε ένα στρατιωτικό σώμα 11.500 στρατιωτών να γυρίσει πίσω στη Μακεδονία και να αλλάξει η Μακεδονία χέρια, η Ευρώπη και ολόκληρη η Ελλάδα. Όταν λοιπόν τον, και έχει και άλλο το διάταγμα αυτό του 334, το οποίο μάλιστα διαβάστηκε στην Ολυμπιάδα που γινόταν τότε, που στην ουσία είναι η υποβάθμισης του αντιπάτρου και η εξοδετέρωσή του. Τότε ο αντίπατρος δεν παρουσιάζεται μπροστά στο βασιλιά του, αρχίζει να καταλαβαίνετε γιατί, και στέλνει τον Κάσανδρο, τον οποίο Κάσανδρο, το γιο του, από τις πηγές που έχουμε, του τραβάει ένα χαστούκι ο Αλέξανδρος και τον κολλάει στον τοίχο απέναντι με το που τον βλέπει, γιατί αστιευόταν ο Κάσανδρος. Ο Κάσανδρος μετέφερε το δηλητήριο. Αυτά όλα σώζονται σε αρχές πηγές. Δολοφονείται ο Αλέξανδρος από τη συνωμοσία αυτή, η οποία είναι τεράστια και δεν είναι τώρα να την αναλύσουμε, και ο αντίπατρος και όλη η δυναστεία του αντιπάτρου στρέφεται εναντίον της Ολυμπιάδος, η οποία δολοφονείται στη μάχη, γίνεται μάχη ολόκληρη, γίνεται πολιορκία στην Πίνθα, γίνονται γεγονότα του 316, δολοφονείται με λίθο βολισμό η Ολυμπιάς από τον Κάσανδρο, το γιο του αντιπάτου. Οι επιστολές υπάρχουν, ο αντίπατος ήταν αυτός που μισούσε την Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο. Και έχει κι άλλα αυτή τη σκοτεινή φυσιογνωμία του αντιπάτου. Και πάμε τώρα στη Διαθήκη του Αριστοτέλη, η οποία σώζεται από την αρχαιότητα. Ακούστε πως έχει και τώρα, θα σας διαβάσω γιατί είναι μικρό, το προήμιον στα αρχαία ελληνικά, για να μην έχετε καμία αντίρρηση από αυτού και να καταλάβετε τι πέσετε. «Ινείς δε και διαθήκες αυτού περί ετύχωμαν ούτω πως έχουσες». Τελεία, άνω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θα το καταλάβετε, μην φοβάστε. «Έστε μεν εφ». Έστε μεν εφ. «Εάν δε τι συμβαίνει», δηλαδή εννοεί αν κάτι συμβεί και πεθάνει, και πεθάνω λέει ο συντάξιας, «τάδε διέθετο Αριστοτέλης». Άνω τελεία. Έτσι τακτοποιούσε τα πράγματα ο Αριστοτέλης. Και εδώ είναι η βόμβα. Διογένης Λαέρτιος είναι. «Επίτροπον μεν είναι πάντων και διαπαντός». Δηλαδή, επίτροπος θα είναι για όλα, για τη Διαθήκη του Αριστοτέλη, όλα αυτά που έχει ο Αριστοτέλης και όλα αυτά τα οποία εν τέλει στην Διαθήκη του, «επίτροπον μεν είναι πάντων και διαπαντός όλων και για οτιδήποτε θέμα». Ποιον? Αιτιατική. «Αντίπατρο». Δηλαδή, ο Αριστοτέλης βάζει ως επιμελητή της Διαθήκης του το μεγαλύτερο εχθρό της βασιλικής δυναστείας του Αλεξάνδρου, τον οποίον δολοφόνησε, συμμετείχε στη δολοφονία ο ίδιος, και ο Αριστοτέλης τον ορίζει αυτόν επίτροπο της Διαθήκης του. Έχετε να πει τίποτα τώρα? Τώρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο σας είπα ότι ο Αριστοτέλης είναι το βασικό, το βασικά εμπλεκόμενο πρόσωπο στη δολοφονία του μεγίστου των Ελλήνων Αλεξάνδρου. Και αφήστε τα άλλα πόσο μεγάλος φιλόσοφος ήταν. Ποιος τα γράφει τα βιβλία του? Ξέρετε, ο ίδιος το λέει, ότι είχε ένα επιτελείο από μαθητές, έγραφε τα κείμενα, αυτός έβαζε μία αυτή και έλεγε
Καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι το ντοκουμέντο αυτό δείχνει στην κατεύθυνση των δολοφόνων του μεγίστου Αλεξάνδρου. Σας ακούω. Εντάξει, μας έριξες τη βόμβα καλά καλά και τώρα θα συνεχίσουμε μετά από αυτό. Ναι, μα αυτά τα οποία λέω είναι κείμενα. Φέρτε μου κείμενα, μιλήστε μου με στοιχεία και σας είπα, έχετε μια άλλη άποψη. Θεωρείτε πως ο Αλέξανδρος πέθανε από πυρετό, από τύφο και τα λοιπά, αυτές οι ανοησίες οι οποίες λένε. Και θα σας πω κάτι. Ξέρετε τι σημαίνει Αλέξανδρος. Διαβάστε το περιτύχης Αλεξάνδρου. Ξέρετε τι σημαίνει Αλέξανδρος. Ξέρετε τις πληγές που είχε ο Αλέξανδρος. Ξέρετε γιατί χαρακτήρα μιλάμε, γιατί χτυπήματα είχε φάει σε όλη τη ζωή. Το σώμα του και αυτό το βάζει, το λέει στην αντασία της όπης. Ότι κοιτάξτε το σώμα μου και μετρήστε τις πληγές μου. Εδώ ολόκληρο βέλος τον πέρασε. Και έζησε. Και θα πέβαινε από τη φοηδή πυρετό και δεν ξέρανε οι γιατροί του να το θεραπεύσουν. Ναι. Η κρύωσε, λέει, έκανε μπάνιο, το τζίμπησε το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Σοβαρευτείτε. Είναι καθαρή δηλητηρίαση. Το ερώτημα είναι ποιοι το κάνανε. Ποιοι είχαν συμφέρον. Από εκεί θα ξεκινήσετε. Μιας και ανέφερες το χαρακτήρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να πάμε σε ένα σχόλιο ακροατή, το οποίο χρειάζεται λίγο τώρα τη δική σου γνώμη να μας πεις αν έχει δίκιο ή τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, Ιωάννα, μίλα ελεύθερα σε παρακαλώ. Ό,τι λέει ο αγαπητός ακροατής μπορούμε να τα συζητήσουμε, είπαμε. Ακόμα και να είναι κάτι με το οποίο θα διαφωνούμε, αλλά θέλω στοιχεία. Πάμε. Λοιπόν, στρατιωτική ιδιοφία ο Αλέξανδρος, αλλά πολύ μικρός άνθρωπος, αδίστακτος και ανήθικος. Και αιτιολογεί. Όπα, μισό λεπτό. Ακριβώς. Ναι, αιτιολογεί. Ηθικό. Μικρός άνθρωπος, λοιπόν. Ναι. Πάμε να το στηρίξει ο αγαπητός ακροατής. Αδίστακτος και ανήθικος. Και λέει, επειδή ήταν ηθικός αυτούργος μαζί με τη μητέρα του την Ολυμπιάδα στη δολοφονία του Φιλίππου και έτσι δεν τίμησε τον άνθρωπο στον οποίο κατά τη δήλωσή του όφιλε το ζήν. Ένα είναι αυτό. Να βάλουμε μια άνω τελεία να συζητήσουμε επ' αυτού. Βεβαίως, άνω τελεία, βεβαίως. Λοιπόν, άρα ήταν ανήθικος γιατί δεν τίμησε αυτόν στον οποίο όφιλε το ζήν. Ποιον? Αυτόν που τον έστειλε σε ηλικία 17 ετών απέναντι στο πιο ισχυρό σώμα στρατιωτικό της Ελλάδος τότε, δηλαδή τη Λοξή Φάλαγγα των Θηβών, των Θηβαίων. 17 ετών ήταν ο Αλέξανδρος. Ένα. Απέναντι σε αυτόν, ο οποίος τον απεκάλεσε, θα το πούμε ευθέως, μπάσταρδο. Νόθο. Γιατί ο Φίλιππος έτσι απεκάλεσε τον Αλέξανδρο. Άρα, το ερώτημα είναι, νόθος, αλλά με ποιον πήγε ο Ολυμπιάς για να είναι νόθος? Μήπως ζήλευε κάτι ανώτερο ο Φίλιππος? Λοιπόν, άρα ο Φίλιππος απέναντι στον Αλέξανδρο, είναι προσωπική μου άποψη αλλά βγαίνει από τα γεγονότα, είχε την χείριστη συμπεριφορά. Όταν εσύ, αγαπητέ μου φίλε, θα διώξεις το παιδί σου από δίπλα σου, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, αλλά σκέψου λίγο αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, ένα παιδί σου το παίρνεις και ποιον, τον Αλέξανδρο, όχι κανένα τυχαίο παιδί, και τον εξορίζεις. Αυτό το παιδί τι θα πρέπει να έχει απέναντί σου, τι στάση θα πρέπει να κρατήσει? Ή όταν το στέλνεις, όπως σας είπα, να πολεμήσει. Ο Αλέξανδρος επέλεξε που θα πολεμήσει, ο Φίλιππος τοποθέτησε. Ερώτημα. Ας μου απαντήσετε. Ο Αλέξανδρος είπε θα πάρω εγώ το ιππικό
και ή όποια μονάδα και θα μπω εκεί στο αριστερό κέρας και θα έχω απέναντί μου την πιο τέλεια στρατιωτική μηχανή, τη Λοξή Φάλαγγα των Θηβαίων. Ποιος το επέλεξε? Σκεφτείτε τα αυτά. Γιατί τον έστειλε εκεί ο Φίλιππος όμως? Δεν άκουσα. Γιατί τον έστειλε εκεί ο Φίλιππος? Δεν ξέρω εσύ τι σκέφτεσαι. Πάντως όχι για να εκπαιδευτεί σε τόσο μικρή ηλικία, νομίζω. Βάλτε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Εγώ σας καλώ να σκεφτείτε λογικά. Κάποιος το παιδί του στον πόλεμο θα τον έστελνε για να ψηθεί απέναντι στο πιο σκληρό, είναι αδίστακτη πολεμική μηχανή, η Λοξή Φάλαγγα των Θηβαίων. Σε αυτήν στηρίχθηκε ο Φίλιππος για να εφαρμόσει και να κάνει τη μεγάλη φάλαγγα των Σαρισοφόρων, όταν ήταν εχμάλωτος Όμηρος στις Θήβες, όπου είδε αυτό και εκπαιδεύτηκε πάνω σε αυτό και το πήγε και το πήρε στη Μακεδονία. Άρα ο Φίλιππος ξέρει καλά τι σημαίνει Λοξή Φάλαγγα των Θηβαίων. Ναι. Σκέψου εσύ τώρα το παιδί σου να του πεις, άντε παιδάκι μου, τράβα εκεί πέρα να τα βάλεις με την ελίτ των στρατιωτικών δυνάμεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι η Λοξή Φάλαγγα των Θηβαίων. Λίγο σκέψου εσύ. Εντάξει, το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτό το γεγονός είναι ότι τον έστειλε εκεί για να σκοτωθεί. Τόσο απλά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν λες. Εντάξει, εικασίες κάνουμε. Μα συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε. Ο Φίλιππος μισούσε τον Αλέξανδρο. Σας φαίνεται περίεργο? Ναι, το μισούσε. Γιατί τον θεωρούσε νόθο. Αλλά το ερώτημα που είναι, που μπαίνει εδώ, είναι νόθος και ποιος ήταν ο πατέρας? Γιατί δεν έψαχνε να βρει τον πατέρα ο Φίλιππος και να τον εκτελέσει? Μήπως το ότι έβαλε την εικόνα του ανάμεσα στους 13 θεούς, στους 12 θεούς, ως 13ος, έδειχνε ότι είμαι και εγώ εδώ? Πάρτε λίγο λογική σε όλα αυτά που σας λέω. Και έχω πει πάρα πολλά που δεν τα λέω. Για να σας λέω όμως αυτά, να ξέρετε πως από πίσω δεν είναι άλλα τόσα. Είναι απίστευτα πολλά πράγματα. Αλλά και αυτά που λέμε, όπως τα λέμε, και μην μου πει κανένας ή μου γράψει καμία γιατί δεν μας τα λες, έτσι δεν γουστάρω να τα πω. Εντάξει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω τρελαθεί με όλους τους αντιγραφείς αυτών τα οποία λέω και τα βγάζουν απ' έξω και πουλάνε μούρι. Και πουλάνε μούρι, δεν λέμε τίποτα. Τα χειδεοποιούν, όπως τα λένε, κάποια πράγματα που είχα βγάλει πιο παλιά. Και ξαφνικά βρεθήκαμε όλο μυστηριακούς αναλυτές και όλο ανθρώπους που μπαίνουν βαθιά στα μυστήρια και ξέρουν για τα μυστήρια. Έτσι, παραμύθια τούμπανα. Πρώτα απ' όλα για αυτά δεν μιλάς δημοσίως, και αν θα μπεις θα πετάξεις μόνο δημοσίως, θα πετάξεις μερικές σπόντες για αυτούς που θα θέλουν πραγματικά να μπουν πιο βαθιά. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν είμαι υποχρεωμένος απέναντι σε κανέναν και καμία για κανέναν λόγο να αποκαλύψω πράγματα για τα οποία πράγματα, στα οποία πράγματα μάλλον οφείλεται ένας τεράστιος σεβασμός από αυτούς που πραγματικά πασχίζουν για αυτά με σεβασμό, σέβονται, και όχι για να κάνουν το κομμάτι τους στα καφενεία και στις παρέες και στις ταβέρνες. Εντάξει, για να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Γι' αυτό σας είπα και πάρα πολλά έχουμε πει μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο επιχείρημα του φίλου ακροατή. Συγχωρείς, και αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν ερωτήσεις. Σας είπα, όσο με τσιγκλάτε θα μιλάω, αλλά μέχρι εκεί που πρέπει. Και ταυτόχρονα θα σας λέω ότι θέλετε ακόμα περισσότερα. Υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει εμπιστοσύνη,
θέλει κλειστό το στόμα και όχι να μιλάμε για αυτά τα οποία μαθαίνουμε και να τα ευτελίσουμε. Και σας είπα ότι αυτό το έχω 30 και χρόνια γνωρίσει πάρα πολύ καλά, τη διαστροφή και τα κοράκια τα οποία περιμένουν τώρα και ακούνε αυτή την εκπομπή για να γράψουν μέχρι και βιβλία, για να κάνουν εκπομπές, για να αυτό, τα ξέρω όλα αυτά. Θα σας το πω και λαϊκά, γιατί είμαι λαϊκός άνθρωπος, ζω απλά και έτσι θα ζήσω και θα συνεχίσω να ζω. Είναι κοράκια και λιμένονται το χώρο της ελληνικής αναζήτησης χωρίς πρωτότυπες ιδέες. Είναι τζάμπα μάγκες. Και είναι πολλοί και πολλές αυτοί. Δυστυχώς. Πάμε, Ιωάννα. Λοιπόν, το δεύτερο επιχείρημα του ακροατή μας είναι ότι ο Αλέξανδρος ήταν καταπατητής των αρχών που του είχε δώσει ο δάσκαλός του Αριστοτέλης, αφού απαιτούσε από τους στρατιώτες του μετά την εκστρατεία στην Ινδία να τον προσκυνούν σαν να ήταν δούλοι, γινόμενος ίδιος με τους βάρβαρους Πέρσες. Μάλιστα. Καταρχάς, εδώ είναι ένα μικρό λάθος, μου επιτρέψει ο φίλος ακροατής. Αυτό είχε γίνει και στην Περσία. Ξεκινάει ουσιαστικά. Δεν είναι απλά, αγαπητέ φίλε, τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Είναι σαν να μου λες ότι πάω σε μία φυλή η οποία έχει μάθει να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τους μιλάω για πολιτιακή οργάνωση, για δημοκρατία, για αριστοκρατία, όπως θέλω. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος και σας είπα την προηγούμενη παράδοση, την προηγούμενη ομιλία, ότι ο Αλέξανδρος ήταν κύριος όλης της Ασίας και κράτησε, λέει, εμένα μου φτάνουν 15.000 για να κρατάω την τάξη σε όλη την Ασία. Δηλαδή, από την Αλικαρνασσό και την Έφεσο μέχρι την Ινδία τα βάθη, εκεί που πήγε, που έφτασε και δεν προχωρούσε βέβαια κάνω, ήθελε 15.000 στρατό. Ο άλλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός αυτού του προτεκτοράτου, και κάνω πολιτική τώρα, και είχε 7.000, 8.000 αστυνομικούς να τον φυλάνε στην έκθεση. Ο άλλος πάλι, ο πρώην διοικητής του προτεκτοράτου, πήγε στις πρέσπες για να υπογράψει και πάλι ένας στρατός γύρω του από χιλιάδες αστυνομικούς και ειδικές δυνάμεις να τον φυλάνε. Και ο Αλέξανδρος κάτσε 15.000 για όλη την Ασία. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι τον λατρεύουν τον Αλέξανδρο. Και αυτές θα είναι φρουρές μόνο. Αυτό σημαίνει, αγαπητέ φίλε που έκανε στην ερώτηση, ότι για να το κάνει αυτό έπρεπε να δώσει σημασία και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα καθημερινότητας για να το καταλάβετε αυτό. Σημασία στους ντόπιους πληθυσμούς. Και αυτό το έκανε ο Αλέξανδρος. Δηλαδή σεβάστηκε τα τοπικά ήθη και έθιμα. Βέβαια σε αυτό που σας λέω υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο υπόβαθρο που φτάνει στις Μυκήνες. Αλλά δεν το θίξουμε σήμερα. Είπαμε, είναι αυτά που τα οποία τα λέω αν θα τα πω στις ιδιωτικές, γιατί εγώ κρατάω την παράδοση, κρατάω τα ακούσματα στις ιδιωτικές προφορικές δασκαλίες, τις οποίες κάνω με ορισμένους ανθρώπους, τους οποίους γνωρίζω σιγά σιγά, σταδιακά τους εμπιστεύομαι, τους ανοίγομαι και τους δίνω διαδικτυακά, τώρα εδώ και 2 χρόνια διαδικτυακά από κοντά, παλιότερα με άλλους τρόπους από κοντά, τους δίνω το μεγάλο βάθος. Όμως, εδώ τώρα, συμβαίνει το εξής και σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Είναι μια επιχείρηση, ας την πούμε την επιχείρηση, την έχουν 3 αδέρφια. Τα αδέρφια γνωρίζονται μεταξύ τους. Και εδώ βάλτε Αλέξανδρος και 2 αδέρφια, 2 στρατηγοί. Και θα σας βάλω το παράδειγμα του Κλήτου.
Κλήτος και Παρμενίο. Δεν τα λέω τυχαία τα ονόματα. Και ο Κλήτος λοιπόν, ο οποίος είναι στην επιχείρηση μέσα, αδερφός του διοικητή της επιχειρήσεως, μπροστά σε όλους έρχεται και λέει στον αδερφό του: αύριο βλάκα που θες και να διοικήσεις, πώς σας φαίνεται αυτό, που ζητάς υπακοή τυφλή από τα αδέρφια σου, ανόητε, ηλίθιε. Γελάτε λίγο, γιατί ωραία τα λογάκια. Γελάτε στην πραγματικότητα, όταν διοικείς μια αυτοκρατορία και οι δικοί σου δεν δίνουν το καλό παράδειγμα. Και όχι μόνο σε προσβάλλουν, αφού ήταν φίλοι, πες ασφαλιάρες μου, και με τον Παρμενίωνα και με τον Φιλότα και με τον Κρατερό και με τον Κλήτο. Δεν τον λάτρευε ο Αλέξανδρος τον Κλήτο. Λατρεία του είχε. Και τον ευγνωμονούσε πάντα που του έσωσε τη ζωή. Αλλά έρχεται αυτός και μπροστά σε όλους τους πέσες στο στρατηγείο επιχείρηση δίνει αυτό το παράδειγμα. Θα μπορέσουν να σεβαστούν οι άγνωστοι τον διοικητή της επιχειρήσεως, τον πρόεδρο της επιχειρήσεως, ή θα πούνε για να του μιλάνε έτσι οι δικοί του, θα του ρίξουμε κι εμείς φαλιάρες, θα του... Κατάλαβες, αγαπητή Ιωάννα? Ήταν πολύ καλό το παράδειγμα, μας έβαλε μες στο κλίμα. Νομίζω, μα ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι απλά, ο κόσμος δεν θέλει παιδί απλά. Θέλει να φαντασιώνεται. Θέλει να φαντασιώνεται. Να δεις που αυτό που είπα εγώ τώρα για τους σαμουράι ήρωες της Σάμου, θα το δεις μετά από καιρό να γράφεται. Θυμίσω αυτή την κουβέντα που σου πω. Θα το δεις. Κάποιος θα κάνει post και θα πει: σαμουράι που ήρθαν από τη Σάμου και ήταν ήρωες της Σάμου. Και θα τρίβεις τα μάτια σου. Όπως έχω δει και άλλα πράγματα που τα λέγαμε για να γελάμε εμείς. Και έχουν βγει σαν ιστορίες αληθινές για τους Ινδιάνους στην Αμερική, ας πούμε, και κάποιες φυλές με ονόματα κτλ. Αυτά τα έλεγα εγώ πριν 15-20 χρόνια και γελάγαμε μεταξύ μας κάποιοι φίλοι για να κάναμε αστεία. Καταλαβες? Για την ανοησία που μας δέρνει. Αυτό πρόσεξε. Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν έχουν πάει στην Αμερική. Σαφώς και έχουν πάει. Και πολύ παλαιότερα από ό,τι νομίζουν όλοι αυτοί οι γήπες, τα κοράκια που ψάχνουν απεγνωσμένα γνώση από τους άλλους και οι ίδιοι δεν μπορούν να παράξουν τίποτα. Και σταχυολογούν από εδώ, από εκεί και κάνουν την τρίχα τριχιά. Συγγνώμη που τα λέω αυτά, αλλά πρέπει και εσείς τα νέα τα παιδιά να καταλάβετε ότι στην αναζήτηση και στην έρευνα πρέπει να είστε πρωτότυποι, ένα, και σας το δίνω σαν ευχή αυτό, να είστε πρωτότυποι, να δουλεύετε πολύ, να ψάχνετε αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση, και το πιο σημαντικό, να κάνετε μνήμα αυτών που σας άνοιξαν τα μάτια. Όπως και εμένα μου τα άνοιξαν και τους μνημονεύω πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι και λέω αυτό το είπε ο τάδε και το άκουσα από αυτόν. Και δεν μειώνει. Ίσα ίσα ενισχύει το κύρος σας. Αναφέροντας ανθρώπους και τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά κάποιους οι οποίοι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, δεν ζουν, άρα τους πρέπει πολύ μεγάλη τιμή για όλα αυτά που μας αφήσανε. Γιατί πριν από μένα υπήρξαν πολύ τεράστια ονόματα τα οποία προσέφεραν, έκαναν έργο και θα ήταν απρέπεια να μην τους μνημονεύσω αυτούς. Και ίσως και για να γνωρίσετε κι εσείς, θα πρέπει να ξέρετε την ιστορία αυτού του ελληνικού κινήματος. Μια μιλάμε για το ελληνικό κίνημα αναζήτησης στην προκειμένη. Δεν ξέρω αν δώσαμε απαντήσεις και στον αγαπητό φίλο που είχε τις αντιρρήσεις του, σεβαστές. Έφερε κάποια παραδείγματα, έχει φέρει κι άλλα. Έχει φέρει κι άλλα, αλλά θα τα δούμε ίσως σε επόμενη εκπομπή. Πες σε παρακαλώ ένα άλλο ακόμα, να το γρήγορα να σου δώσω απάντηση. Αν μπορώ, ρε. Λοιπόν, ο πρώτος αρχαίος Έλληνας που καταπάτησε τον άγραφο νόμο για το όμεμον, νυμφευόμενος αλλοδαπή,
Αυγανή εμπροκειμένο τη Ροξάνη και δίγαμος μετά παίρνοντας την κόρη του Δαρίου, την Στάκη, την Στάτηρα, με συγχωρείς. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η απάντηση είναι μία εδώ. Το όμεμο πόσο πίσω πάει. Εδώ δεν θα επεκταθώ περισσότερο λόγω χρόνου, αλλά θέλω να πληροφορήσω τον αγαπητό φίλο που βάζει αυτά τα ερωτήματα και έβγε του. Θέλω να πω το εξής. Αναρωτήσω αν το όμεμο πάει στον 5ο, 6ο, 7ο, 8ο αιώνα ή στη δεύτερη χιλιετία, τρίτη χιλιετία, πέμπτη χιλιετία πρόσθετα. Όπου υπάρχει η πελασγική ομογλωσία, υπάρχει η πελασγική ομοεθνία και το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Χατζηγιαννάκη, τον οποίο το μνημονεύω και θα το μνημονεύω συνεχώς για το τεράστιο έργο που έχει κάνει, όπως επίσης και τον αγαπητό τον κύριο Σταύρο Δωρικό, που έχει κάνει επίσης ένα καταπληκτικό έργο, εξαιρετικό. Σε αυτό λοιπόν το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Χατζηγιαννάκη αναφέρεται η ελληνικότητα, η πελασγική ελληνικότητα με στοιχεία, όχι με αστεία, όχι με αρλουμπολογίες, των λαών της Ασίας. Είναι το βιβλίο το οποίο έχω εκδώσει, έχω την τιμή και τη χαρά να εκδώσω, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο βγήκε, που είναι το βιβλίο του κ. Χατζηγιαννάκη, η πελασγική ελληνική Ασία. Μέσα στους λαούς που έχουν ελληνική πελασγική καταγωγή είναι και οι Πέρσες. Δεν ξέρω αν απάντησα στον αγαπητό φίλο, αλλά αυτή είναι η απάντηση, πολύ απλή βεβαίως, έτσι. Από εκεί και πέρα πάρτε τα στοιχεία και δείτε γιατί οι Πέρσες έχουν ελληνική καταγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά νομίζω, πέρασε και ο χρόνος. Αγαπητή Ιωάννα, κλείνουμε με μια βόμβιτσα ακόμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευάγγελε. Δεν έχω άλλο, αδειάσανε, πάω για να χωριασμό. Λοιπόν, την επόμενη, αλλά να σου πω κάτι. Το λέμε έτσι λίγο, θέλω να έχουμε αυτή την χαλαρότητα, την απλότητα η οποία είναι βάση, αλλά αν αυτό παρεξηγηθεί από κάποιους, όχι από σένα βέβαια, από φίλους ή φίλες, καταλάβετε, είναι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή σου λέει, αυτό σας αστείευεται, άρα αυτά που μας λέτε είναι σοβαρά. Μαγιές, έχετε χάσει την μπάλα. Και όσο πιστεύετε του σοβαροφανείς, δυστυχώς, και αυτοί οι σοβαροφανείς είναι δυστυχώς η πλειονότητα αυτών που έφεραν την Ελλάδα εδώ που την έφεραν, είναι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που θεωρούνται τα τεράστια ονόματα της ελληνικής διανοήσεως και επέρονται και διαφημίζονται από το σύστημα. Όσο λοιπόν πιστεύετε ότι αυτοί θα σας δώσουν απαντήσεις, είσαστε σε λάθος δρόμο. Αναζητήστε τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι σας δίνουν στοιχεία, και ευτυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετοί τέτοιοι, όπως επίσης και τα κοράκια που υπάρχουν επίσης πολλά. Κάντε τις δικές σας επιλογές και ας είναι δική σας η απόφαση ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και τα ερωτήματά σας. Συνεχίστε και είμαι εδώ στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε μέσα από τα ερωτήματα και τις τοποθετήσεις σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στο messenger του GR Discovery αλλά και στο email library@grdiscovery.com για να τα συζητήσουμε, για να δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Και η εκπομπή θα ανέβει αύριο στο Mixcloud για όσους δεν την πρόλαβαν ολόκληρη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ!